Εξαφανίστηκαν χθες τα αυτοκίνητα και πλημμύρισε η παραλιακή λεωφόρο στο Ρέθυμνο με παιδικά χαμόγελα, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Αν είναι βράδυ, τι πρέπει να έχω, σίγουρα. Πού να έχω φώτα. Πίσω. Στη σέλα και στο τιμόνι. Δεν αρκεί, παιδιά, ούτε το μπρόστο, ούτε το πίσω. Πρέπει να έχω και τα δύο. Το μπροστινό είναι για να βλέπω εγώ, αλλά το πίσω, το βασικό, είναι για να με βλέπουν. Καλέσαμε κάποιες τάξεις και παίξανε κάποια διαδραστικά παιχνίδια για να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον ελεύθερο δημόσιο χώρο και να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδάκια να παίζουν στον δρόμο, στις γειτονιές, στις πλατείες. Τα παιδιά συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δράσεις που τους έδωσαν τη δυνατότητα να αντιληφθούν βιωματικά έναν άλλο, υγιή τρόπο αξιοποίησης του δημόσιου χώρου. Τιμώντας έτσι με την ενθάρρυνση του Δήμου Ρεθύμνου την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, που έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται στις 22 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Ήταν πολύ χαρούμενα που έλαβαν μέρος σε αυτές τις δράσεις και σίγουρα ευαισθητοποιήθηκαν ώστε να χρησιμοποιούν λιγότερο το αυτοκίνητο για να χρησιμοποιούν περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα πόδια. Το τμήμα της παραλιακής λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου από το Λύκειο Ελληνίδων μέχρι την πλατεία Γνώστου Στρατιώτη από τις 8.30 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα ήταν αφιερωμένο στους μαθητές της 4ης τάξης του 1ου, 2ου, 3ου, 5ου και 6ου Δημοτικού Σχολείου που απόλαυσαν τα παιχνίδια, ενημερώθηκαν για βασικές αρχές κυκλοφοριακής αγωγής και διασκέδασαν μαθαίνοντας.